Είπε ο Λαρούσο πρόεδρο εχθέ όχι τόσο για αυτά που έχουν λάβει χώρα στην Ουκρανία, όσο για αυτά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και θα είναι πολλά, πάρα πολλά. Στο ΣΟΤΣ, υλοποιήθηκε η ολομέλεια τη διεθνού λέσχη συζήτηση Βαλτάη με την συμμετοχή του πρόεδρου τη Ρωσία Βλαδιμίρ Πούτιν. Το θέμα τη φετινή συνάντηση είναι η δίκαιη πολυπλοκότητα και πώ θα διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ανάπτυξη για όλου. Στην ομιλία του, ο πρόεδρο τη Ρωσία καταρχά σημείωσε ότι οι συζητήσει Βαλντάι είναι πάντα μια αντανάκλαση των σημαντικότερων διαδικασιών στην παγκόσμια πολιτική του 21ου αιώνα και ξεστόμησε το δικό του πύραυλο. Είμαι βέβαιο ότι θα είναι έτσι σήμερα. Πιθανότατα έτσι ήταν ήδη τι προηγούμενε ημέρε όταν συζητούσατε μεταξύ σας και θα συνεχίσει να είναι έτσι γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι στην ουσία με το καθήκον να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο, τόνισε ο ίδιος εννοώντα φυσικά όπως έχει δηλώσει πολλές φορές για μια νέα τάξη πραγμάτων στην οποία η Ρωσία και η Κίνα θα έχουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής. Αλλιώς θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο διότι οι συμφωνίε του προηγούμενου πολέμου δεν ισχύουν για τη Μόσχα πλέον ενώ στο παιχνίδι έχει εισέλθει δυναμικά και η Κίνα. Η Ρωσία φέρεται να έχει αποσύρει το μεγαλύτερο μέρο του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα από την Κρυμαία τι τελευταίε εβδομάδε μετά από μια σειρά επιτυχημένων Ουκρανικών επιθέσεων. Η συνέχεια δίνεται όμω και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου το μοναδικό ρωσικό υποβρύχιο με την ονομασία Ντάρ δήλθε από το στενό τη Σικελία με πορεία το Γιβραλτάρ. Το Krasnodar είναι ένα υποβρύχιο κλάση σκύλο με κινητήρε δίζελ, εξαιρετικά αθόρυβο και εξοπλισμένο με πυράβλου καλύμπρου μεγάλου βεληνικού. Είναι το μόνο ρωσικό υποβρύχιο που είναι γνωστό ότι βρίσκεται στη Μεσόγειο σήμερα. Πιστεύετε ότι το Krasnodar αποσύρεται από τη Συριακή βάση Ταρτού μετά από δύο χρόνια δραστηριότητα. Το υποβρύχιο χρειάζεται συντήρηση και η Τουρκία απαγορεύει στο ρωσικό πολεμικό ναυτικό να διέλθει από το Βόσπορο. Για τον λόγο αυτό το Κρασνοντάρ θα πρέπει να διασχίσει το στενό του Γιβραλτάρ και να φτάσει στα λιμάνια της Βαλτικής θάλασσας. Η απόσυρση μονάδων επιφανεία, υποβρυχίων, η κατακόρυφη αύξηση των προϊόντων τη αμυντική βιομηχανία, η δημιουργία τριών πανίσχυρων στρατιών, οι μετακινήσει ειδικών μονάδων και η ενεργοποίηση εκ νέου τη Βάγκνερ δείχνει προετοιμασία γιγαντιαίων διαστάσεων επίθεση των Ρώσων για να κλείσουν το ζήτημα με την Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.